Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Χρήστο Κληρίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κληρίδη. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Μια χαρά εσείς? Δεν είστε σε αυτοπεριορισμό, σε καραντίνα, σε επαφή επαφής ακόμη? Όχι, ευτυχώς. Εύχομαι όχι εγώ. Να πάνε όλα καλά. Ναι. Τώρα, κύριε Κληρίδη, επικοινωνούμε μαζί σας. Έχει περάσει και 1,5 μήνας περίπου από τότε που έχετε εκλεγεί πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και θέλουμε να δούμε από αυτά που μας είχατε εξαγγείλει ποια έχουμε μετουσιωθεί σε πράξεις και να κάνουμε αρχή από το σλόγγαν σας, αν θέλετε, ότι η δικαιοσύνη δεν πρέπει να απονέμεται, αλλά και να φαίνεται ότι απονέμεται. Ναι. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι αναμένουμε τα πειθαρχικά συμβούλια που θα εξετάσουν, αν θέλετε, σειρά θεμάτων που αφορούν το δικηγορικό επάγγελμα, το οποίο τους τελευταίους μήνες έτσι είχε απαξιωθεί, αν θέλετε, από όσα είδαμε και στο βίντεο του Al Jazeera. Έτσι, συνεπώς, έχουμε εξελίξεις. Βεβαίως, από τις πρώτες κιόλας μέρες συστάθηκαν τα κλιμάκια του Πειθαρχικού Συμβουλίου, συγκεκριμένα τρία, με τρεις προέδρους, τον κύριο Ιωαννίδη, τον κύριο Ξένιο Ξενόπουλο, τον κύριο Αντώνη Πασχαλίδη. Ναι. Και επιπρόσθετα έναν κλιμάκιο, στο οποίο θα παρακάθημαι και εγώ. Και έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα. Καταρχάς, εντοπίστηκαν οι καθυστερημένες υποθέσεις, που τελικά δεν ήταν τόσες όσες είχε λεχθεί προεκλογικά από όλους και από τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο αριθμός τους είναι περίπου καμιά 600-700. Έχει γίνει ένα συστάρισμα, αν θέλετε, και έχουμε προχωρήσει με την ψηφιοποίηση όλου του υλικού για να μπορούμε να δουλεύουμε γρήγορα. Ήδη ξεκίνησαν υποθέσεις διερεύνησης και για το θέμα των γραφήσεων και έχουν σταλεί και επιστολές, δεν μπορώ να πω σε ποιους βεβαίως ακόμη, και έχουμε ζητήσει την άποψη των εμπλεκομένων, που είναι το πρώτο στάδιο με το οποίο ξεκινάει η διαδικασία. Ναι, για τις πρωτογραφίες εξετάζεται μόνο ότι προκύπτει από το βίντεο του Al Jazeera ή γενικά? Όχι μόνο το Al Jazeera, ναι. Εξετάζουμε και άλλες υποθέσεις. Ναι. Άρα είναι σειρά επιστολών. Ναι, και να πω και το εξής. Ζήτησα από τον Γενικό Ελεγχτή να μου στείλει το πορίσματα του, στα οποία εμπλέκονται ή τυχόν εμπλέκονται δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία. Nice. Ήταν πολύ θετικός. Μου έχει στείλει μέχρι στιγμής δύο εκθέσεις, οι οποίες είναι πολύ λεπτομερείς και τις οποίες επεξεργαζόμαστε όχι μόνο σαν πειθαρχηγόν, αλλά και σαν εποπτική αρχή, για να δούμε αν υπήρξε συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και την υποχρέωση που έχουν οι δικηγόροι να γνωρίζουν τον πελάτη τους προτού αναλάβουν την υπόθεση και να προχωρήσουν. Άρα έχουμε επαρκές υλικό, θα έλεγα, σε αυτό το στάδιο για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς, οφείλω να πω ότι δεν είχα τη συνεργασία της ΜΟΚΑΣ, παρόλο που ζήτησα να μου στείλουν και εκείνοι υποθέσεις όπου εμπλέκονται ονόματα δικηγόρων, αρνήθηκε επικαλούμενη την διεξαγωγή αστυνομικών ερευνών. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν με βρίσκει σύμφωνο, διότι είναι διαφορετικός ο υποπτικός ρόλος του δικηγόρου, να το βάλω έτσι, του πειθαρχικού, από την αστυνομίας. Ναι, το ίδιο λέει ο Γενικός Ελεγχτής. Ναι. Για να το συνδέσω και με το άλλο που αρνούνται να δώσω στοιχεία στο Γενικό Ελεγχτή, ακριβώς με αυτή αντιλαμβάνομαι την επίκληση. Είναι μια λαθασμένη αντιμετώπιση, ναι, κατά τη γνώμη μου, και δεν βοηθά. Δεν, ναι, βοηθά. Πριν να πάμε σε αυτό, δεν βοηθά, ναι, στην πολιτική της μηδενικής ανοχής ή στην διαφθορά. Επίσης, ζήτησα από τις πρώτες κιόλας μέρες που ανέλαβα την έκθεση της κυρίας Καλογύρου για να δω και εκεί ποιοι εμπλέκονται, ποια δικηγορικά γραφεία και αν υπάρχουν οποιασδήποτε υπόνοιες για τη διάπραξη είτε πειθαρχικών
είτε παραβίαση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα. Ναι. money laundering. Τώρα, κύριε Δυστυχώς Κλειρίδη, και η κυρία Καλογύρου με παρέπεψε στον Υπουργό Εσωτερικών και δεν μου έδωσαν τα στοιχεία. Έχω γράψει στον Υπουργό και έχω συνάντηση αύριο το μεσημέρι μαζί του και θα ζητήσω να μου δοθούν τα στοιχεία αυτά. Τον Υπουργό Εσωτερικών, λέτε, τον κύριο Νουρή. Τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Νουρή, ναι. Ωραία. Τώρα, κύριε δηλαδή, Κλειρίδη, άρα έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ζητήσατε και από τον Γενικό Ελεγκτή στοιχεία, ήταν ο μόνος που αντιλαμβάνομαι. Ανταποκρίθηκε όχι η ΜΟΚΑΣ, όχι η κυρία Καλογύρου, είναι αναμονή της έγκρισης. Ναι. Τώρα, είπατε ότι έχουν συσταθεί τρία κλιμάκια για να εξετάζουν αυτά τα πειθαρχικά. Το ερώτημα, χωρίς να γνωρίζω βεβαίως τα δικηγορικά γραφεία των προέδρων αυτών των κλιμακίων, γύρεται κάποιο θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα, μέσα στο πειθαρχικό μπορεί να υπάρχουν δικηγόροι από γραφεία που κάνουν πολιτογραφήσεις. Προκύπτουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και επιλύονται μέσα στον δικηγορικό σύλλογο? Ασφαλέστατα μπορεί να προκύψουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά αυτό το θέμα το παρακολουθώ, όπως και οι άλλοι συνέδευσεις του πειθαρχικών. Παραδείγματος χάρη για το θέμα των πολιτογραφήσεων, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος είναι εξ οφίτσιο πρόεδρος του πειθαρχικού, δεν θα παρακαθίσει στις υποθέσεις για τις πολιτογραφήσεις, με δεδομένα το γεγονός ότι ο ίδιος ξεκίνησε ποινικές διαδικασίες, έρευνες κτλ. Συνεπώς είμαι πολύ ευαίσθητος στο θέμα αυτό και όπου υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος εντοπίζεται και υπάρχει αντικατάσταση του μέλους από άλλα μέλους. Ναι. Δεν είναι από μόνη τη σύγκρουση συμφέροντος το γεγονός ότι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί το δικό του το γραφείο να κάνει, να ήταν πάροχος, αν θέλετε, και να έκανε αυτή τη δουλειά στο πώς θα εξετάσει τον συναδέλφο. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν το έχουμε εξετάσει, δεν έχει εγερθεί μέχρι στιγμής, όμως σίγουρα, αν εγερθεί, θα το εξετάσουμε. Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε, αντιλαμβάνομαι τώρα έχετε και η δίαινα άποψη, επειδή ζητήσατε και εσείς στοιχεία και δεν τα παίρνετε, άρα μας έχετε πει ότι διαφωνείτε με αυτή την λογική της κυβέρνησης να μην δίνει στοιχεία και στον Γενικό Ελεγκτή. Ή έχετε διαφορετική άποψη? Διαφωνώ, ναι, διαφωνώ, διότι ο καθένας πρέπει να κάνει δουλειά του. Εμείς σαν δικηγόροι και σαν εποπτική αρχή και σαν πειθαρχικά συμβούλια έχουμε τη δουλειά μας να την κάνουμε. Αφορά τους δικηγόρους. Τώρα, εάν κάποιοι άλλοι κάνουν κάποιες άλλες έρευνες ή αδιάπραξη ποινικών παραδείγματος ή ευρύτερα έρευνες για το αν εφαρμόστηκαν οι νόμοι για το θέμα των πολιτογραφήσεων, έτερον εκάτερον. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να προχωρήσουμε και θα προχωρήσω με όσων υλικών έχω και όπου χρειάζεται θα διορίσω και ερευνώντα λειτουργών για να πάρει τα απαραίτητα στοιχεία από τους εμπλεκόμενους δικηγόρους. Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Κλειρίδη, ακριβώς να το δούμε στη θεσμική του πλέον διάσταση και την συνταγματική, σε αυτή την κόντρα της κυβέρνησης με τον Γενικό Ελεγκτή, πώς μπορεί κατά την άποψή σας να λήξει διαπαντός αυτή η αντιπαράθεση, γιατί θα πηγαίνει έρχεται, εκτός αν καταλήξει το ανώτατο, είτε για να τεθεί θέμα παύσης, αν αυτό είναι δυνατόν μετά, αν προκύπτει ανάρμοστη συμπεριφορά, ή αν μπορεί το ανώτατο να αποφασίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του. Πώς θεωρείτε εσείς ότι μπορεί να επιληθεί? Σίγουρα, κατά την προσωπική μου άποψη, θέμα ανάρμοστης συμπεριφοράς δεν τίθεται. Δηλαδή όταν κάποιος κάνει τη δουλειά του και κάποιος άλλος ισχυρίζεται ότι υπερβαίνει τα όρια των καθηκόντων του, αυτό δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη γνώμη μου. Είναι θέμα να καθοριστούν τα όρια και όπου υπάρχει αμφισβήτηση δικαστικώς. Όμως εμένα η επιθυμία μου είναι να τα βρουν η κυβέρνηση μαζί με τον Γενικό Ελεγκτή το ταχύτερο δυνατόν, γιατί στέλνουμε ένα λαθασμένο μήνυμα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Από τη μια λέμε ότι μηδενική ανοχή στη διαφθορά, ξεκινούμε ένα πρόγραμμα για τη θεσμική αντιμετώπιση της διαφθοράς και από την άλλη, σαν κράτος, εμείς λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γενικό Ελεγκτή, επειδή θέλει να κάνει θέματα που αφορούν τη διαφθορά, θα τον πάψουμε. Νομίζω δεν θα πείσουμε τους Ευρωπαίους και τα θεσμικά όργανα στο εξωτερικό ότι είμαι θα ειλικρινής εάν θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτήν την γραμμή μπλεύσης.
Μάλιστα. Κύριε Γκλίνα, σας ευχαριστήσουμε. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.